Η συμμορία των 11 φτάνει στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, ανάμεσά τους και ο 44χρονος κρατούμενος των φυλακών Χανίων που έκανε μέσα από το κελί παζάρια, ακόμη και σεμινάρια για την καλλιέργεια κάναβης και την κατεργασία του χασίς που διακινούσαν για λογαριασμό του τα μέλη του σκληρού πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος, συνδρομή ειδικών υπηρεσιών και με τη βοήθεια τεχνικών μέσων και φυσικής παρακολούθησης που καμιά φορά και τα δύο είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Τελικά ολοκληρώθηκε χθες. Συνολικά 23 είναι όσοι εμπλέκονται στη βαριά δικογραφία που έφτασε συσκευασμένη σε κούτα στα χέρια του εισαγγελέα. Εξιχνιάστηκε όλος ο κορμός από την καλλιέργεια έως τη διακίνηση. Και αυτό αποτελεί με την ιδιαίτερη επιτυχία της επιχείρησης και χαρά σε εμάς και στην κοινωνία γενικότερα. Το παράζ συλλήψεων που εξελίχθηκε χθες τα ξημερώματα στη διάρκεια επιχειρήσεων σε όλη την Κρήτη απογύμνωσε ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα με ιεραρχία, στεγανά και οργανωμένα παρακλάδια με ρόλους για την καλλιέργεια και τη διακίνηση του χασίς. Ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου δεν έκρυψε σήμερα τη μεγάλη ικανοποίηση που προκαλεί η πλήρης αποσάρθρωση μιας εγκληματικής ομάδας που κατάφερνε να επιβιώνει και να συνεχίζει τη δράση της παρά τις επιμέρους συλλήψεις που πετύχαιναν οι αρχές. Με τη σειρά μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους συναδέλφους μου στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου της υπηρεσίας μας, διότι με τη μεθοδικότητα και τον υπερβολικό ζήλο κατόρθωσαν να εξιχνιάσουν μια εγκληματική ομάδα. Ο 44χρονος εγκέφαλος της ναρκοσημωρίας δεν είναι άλλος από τον κατηγορούμενο που προφυλακίστηκε τον Ιούνιο για υπόθεση διακίνησης χασίς στο Ηράκλειο με την εμπλοκή σε ρόλο διακινητή ακόμη και ενός διασώστη. Στα χέρια τους είχαν βρεθεί τότε ακόμη και 100 τσιγαριλίκια έτοιμα για πώληση. Χρέη εισπράκτορα της συμμορίας εκτελούσε ο 32χρονος αδελφός του κρατούμενου. Άλλος κοντοχωριανός τους καλλιεργούσε τα ναρκωτικά, ενώ τρία ακόμη άτομα κατηγορούνται ότι διακινούσαν το χασίς σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αυτός έδινε εντολές για την καλλιέργεια και την περαιτέρω διακίνηση. Ο αδερφός του εν λόγω κρατουμένου έπαιζε το ρόλο του εντός εισαγωγικών εισπράκτορα εισέπρατε τα χρήματα από τη διακίνηση. Δύο κοντοχωριανοί του είχαν αναλάβει την καλλιέργεια δενδρυλίου κάναβης και συνεργαζόμενοι και με άτομα και στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιθίου προχωρούσαν στη διακίνηση αυτών. Οι οδηγίες προς όλους έφταναν μέσα από τη φυλακή αφού ο 44χρονος μέσα σε χρόνο ρεκόρ από την προφυλάκησή του εξασφάλισε ακόμη και τροποποιημένο κινητό με ασύρματο ακουστικό για να συνομιλεί με τους συνεργούς του. Η έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και 4 μήνες με κάθε δυνατό τρόπο, έτσι ώστε οι αστυνομικοί να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις τους, να εντοπίσουν στόχους και να αποκωδικοποιήσουν τον τρόπο συνεννόησής τους. Δυστυχώς, με αυτόν τον τρόπο κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη με τη δική τους βέβαια λογική, πιο άνετη, καταστρέφοντας βέβαια τις ζωές των άλλων.